Η κρίση πανικού είναι επεισόδια με ευνίδια και μεγάλη κλιμάκωση ψυχογενών, σωματικών εκδηλώσεων και άγχους. Αυτά τα συμπτώματα αναδύονται με ελάχιστη ή καμία προειδοποίηση. Συχνά συμβαίνουν σε συνθήκες ηρεμίας, όπως τον καναπέ, και άλλοτε πυροδοτούνται με κάποια αφορμή, όπως για παράδειγμα στη σκέψη ότι επειδή βρισκόμαστε σε ένα σανσέρ, μπορεί να κινδυνεύουμε. Οι έντονες σωματικές εκδηλώσεις σε μια κρίση πανικού, όπως η ταχυκαρδία, το αίσθημα δύσπνοιας ή πνιγμού, η ζάλη που παρεξηγείται ως επικείμενη λιποθυμία, η σύγχυση, η θολούρα και πολλές ακόμη, οδηγούν έναν άνθρωπο με κρίση στην αγωνία ότι μπορεί να χάνει τη ζωή του ή τη λογική του. Συνήθως ταλαιπωρούν ανθρώπους που είναι έτσι κι αλλιώς αγχώδεις και έχουν ήδη ορισμένα ψυχοσωματικά ενοχλήματα. Ο φόβος για το φόβο της επόμενης κρίσης προδιαθέτει στην αποφυγή της συνθήκης μέσα στην οποία εκδηλώθηκε μια κρίση κατά το παρελθόν ή όλων των παρόμοιων συνθήκων, για παράδειγμα όλων των κλειστών χώρων, των μέσων μαζικής μεταφοράς, της παραμονής στο σπίτι χωρίς την παρέα κάποιου άλλου και ούτω καθεξής. Όταν συμβαίνει αυτό, δηλαδή όταν προσαρμόζουμε τη ζωή μας κατάλληλα εξαιτίας των κρίσεων πανικού ή επαναλαμβάνονται οι κρίσεις χωρίς να νιώθουμε ότι μπορούμε να τις ελέγχουμε, τότε πάσχουμε με τη διαταραχή κρίσεων πανικού, που χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια. Ο φόβος για τον φόβο της επόμενης κρίσης προδιαθέτει στην αποφυγή της συνθήκης μέσα στην οποία εκδηλώθηκε λοιπόν. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες πρώτες βοήθειες για τις κρίσεις πανικού που μπορούν να ανακουφίζουν τα συμπτώματα και ίσως να απαλύνουν λίγο αυτό τον φόβο για τον φόβο. Ο κοινός παρονομαστής αυτών των πρώτων βοηθειών είναι η προσπάθεια να ανακτήσουμε τον αυτοέλεγχό μας, όπως για παράδειγμα την αναπνοή μας και την προσοχή μας. Να θυμάστε ότι θα περάσει. Κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού μπορεί να μας βοηθήσει η εμπιστοσύνη στη σκέψη ότι αυτά τα συμπτώματα θα περάσουν και ότι δεν απειλούν πραγματικά την επιβίωσή μας ή τη λογική μας, όσο τρομακτικά και αν είναι εκείνη τη στιγμή. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Η διαφραγματική αναπνοή μπορεί να βοηθήσει να τεθεί υπό έλεγχο μια κρίση πανικού. Οι κρίσεις πανικού μπορεί να προκαλούν ταχύπνια και σφίξιμο στο στήθος που επιδεινώνει το συνέστημα του άγχους. Εισπνεύστε λοιπόν με την κοιλιά για 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή για 7 δευτερόλεπτα και μετά εκπνεύστε αργά και σταθερά για 8 δευτερόλεπτα. Μέθοδος 5-4-3-2-1. Ανακτήστε τον αυτοέλεγχο ξεκινώντας από τις 5 αισθήσεις σας. Παρατηρήστε 5 ξεχωριστά αντικείμενα. Σκεφτείτε το καθένα για λίγο. Για παράδειγμα το σχήμα και το χρώμα του. Ακούστε 4 ξεχωριστούς ήχους. Για παράδειγμα μία σιρήνα, ένα βηματισμό. Νιώστε 3 διαφορετικά αντικείμενα. Για παράδειγμα εξετάστε την υφή και τη θερμοκρασία στο κάθισμα όπου βρίσκεστε. Το ρούχο σας και άλλα. Μυρίστε 2 διαφορετικές μυρωδιές στο περιβάλλον ή προμηθευτείτε ένα φιαλίδιο εθέριων ελαίων με καταπραϊντική μυρωδιά όπως η λεβάντα και το περγαμόντο. Ανακαλέστε τη γεύση από ένα φαγητό ή δοκιμάστε μια καραμέλα με έντονη γεύση όπως η κανέλα. Επαναλάβετε μια φράση στον εσωτερικό διάλογο, για παράδειγμα ένα μήνυμα προς τον εαυτό σας όπως ότι δεν κινδυνεύω πραγματικά. Περπατήστε ή κάντε ελαφριά άσκηση. Το περπάτημα μπορεί να απομακρύνει το άγχος όπως και η τακτική άσκηση, εξυπηρετώντας την ανάγκη να ανακτήσουμε τον αυτοέλεγχο στο σώμα μας. Για τον ίδιο σκοπό δοκιμάστε τεχνικές μυϊκής χαλάρωσης. Προτείνουμε την προοδευτική μυϊκή χαλάρωση, όπου σφίγγουμε και ύστερα χαλαρώνουμε μία προς μία όλες τις μυϊκές ομάδες στο σώμα μας. Φανταστείτε το χαρούμενο μέρος σας. Μπορεί να είναι μια συγκεκριμένη παραλία, όπου νιώσατε μεγάλη γαλήνη κάποιο καλοκαίρι. Θυμηθείτε αυτό το μέρος με όσες περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανακαλέσετε. Στο κανάλι μου μπορείτε να βρείτε και άλλα βίντεο για τις διαταραχές άγχους. Μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητές με τη σχετική επιλογή κάτω δεξιά ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για καινούριο περιεχόμενο. Επίσης, μπορείτε να εγγραφείτε στο εξειδικευμένο πρόγραμμα αυτοβοήθειας Άγχος, Φοβίες και Κρίσεις Πανικού στο cureclass.gr για να βελτιώσετε πολύ ουσιαστικά τα συμπτώματα άγχους και τις φοβίες που τυχόν αντιμετωπίζετε. Ό,τι κρύβεται πίσω από τις κρίσεις πανικού.
Επίσης μπορείτε να μελετήσετε το βιβλίο μου με τίτλο «Άγχος» από τη σειρά «Μικρές εισαγωγές» των εκδόσεων Παπαδόπουλος που κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να είστε πάντα καλά!